Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή εμφανίστηκε σήμερα ένας 29χρονος Πακιστανός, κρατούμενος για να απελαθεί στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ενός 19χρονου ομοεθνή του, επίσης κρατουμένου στα κρατητήρια. Το συμβάν, όπως κατήγγειλε ο 19χρονος, συνέβη μέσα στα κρατητήρια και δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε συμβεί, και όχι μόνο με το συγκεκριμένο άτομο, όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος Πακιστανός στην καταγγελία του. Υπάρχει βέβαια άρνηση από πλευράς του κατηγορουμένου και μένω σε αυτά. Το μόνο κοινό έτσι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι ότι τούτο γέγονε εντός των κρατητηρίων όπου κρατούνται αμφότεροι σε συνθήκες που δεν μπορούν να θεωρηθούν καλύτερες για απέλαση. Και οι δυο τους σήμερα βρέθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο με τις ανακριτικές αρχές να ζητούν ενώπιόν τους να βρεθούν και άλλα άτομα, Πακιστανοί που βρίσκονταν μαζί τους στα κρατητήρια, για να δώσουν και οι ίδιοι τη δική τους διάσταση. Καθώς ο κατηγορούμενος για βιασμό άνδρας δεν αποδέχτηκε την πράξη, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πιεστικό κάλεσμα για συνέβρεση από τον 19χρονο. Ο 29χρονος τελικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, που διαμορφώνει μια παράδοξη εξέλιξη για έναν κρατούμενο που προοριζόταν να απελαθεί, καθώς δεν παρέμενε νόμιμα στην Ελλάδα και ο οποίος πλέον επιστρέφει μεν στα κρατητήρια, αλλά όπως προβλέπεται, όχι μόνο θα αφαιθεί ελεύθερος, αλλά με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, λαμβάνει άτυπα και άδεια παραμονής. Προκύπτει πάντα ένα πρόβλημα σε σχέση με τις απελάσεις, τη λογική της καθυστέρησης και τις συνεχούς κρατήσεως σε συνθήκες τουλάχιστον τεχνητού φωτισμού, με ό,τι τούτο σημαίνει για την υγεία των ανθρώπων. Δεν θα ήθελα όμως αυτά τα θέματα να επεκταθώ εγώ, δεν αφορούν τη δικογραφία αυτή κατά αυτή. Εγώ μένω στο γεγονός και θεωρώ ότι χρήζει περαιτέρω έρευνας. Την ίδια ώρα πάντως το θέμα με την καταγγελία βιασμού έχει προκαλέσει αίσθηση στο δικηγορικό κόσμο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Συμβαίνει ή δεν συμβαίνει, υπάρχει ένα γεγονός. Το γεγονός αυτό χρήζει περαιτέρω, κατά τη γνώμη μου, έρευνας και μάλιστα από αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να δουν και τις συνθήκες και τους όρους και κυρίως τις υποδομές κράτησης.